Η αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές αρχές για το θάνατο μιας γυναίκας 61 ετών, η οποία παρουσίασε θρόμβωση στην καροτίδα λίγες ημέρες αφού είχε εμβολιαστεί. Πάμε στον Τάσο Τέλογλου που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τάσο. Νίκο, κυρίες και κύριοι, το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό χθες όταν ένα μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ δήλωσε στα social media ότι παραιτείται από αυτή την Επιτροπή επειδή χαρακτήρισε τα άλλα μέλη της Επιτροπής ως μη εκπληρούντα το επιστημονικό τους καθήκον. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το έμαθε από τα social media ότι παραιτείται ο συγκεκριμένος καθηγητής, ο οποίος είχε πάρει μέρος μόλις σε μία συνεδρίαση από τις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης. Τι είχε συμβεί? Μία γυναίκα αφού εμβολιάστηκε παρουσίασε ένα θρομβωσικό επεισόδιο, εισήχθη στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου κατέληξε μετά από σχετική φροντίδα των γιατρών, νοσηλεία από τους γιατρούς. Το πώς νοσηλεύτηκε είναι κάτι το οποίο ερευνάται τώρα. Αμέσως βγήκε η κίτρινη κάρτα που διαβιβάστηκε από τον ΕΟΦ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν μπορεί ο ΕΟΦ να κρατήσει αυτή την κίτρινη κάρτα και ενημερώθηκε και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η θέση της κυβέρνησης, Νίκο, είναι ότι για ένα τέτοιο επεισόδιο δεν μπορούν να σταματήσουν οι εμβολιασμοί. Θα περιμένουν την απόφαση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων την επόμενη Πέμπτη, που θα κρίνει συνολικά το φαινόμενο αυτό των θρομβώσεων για όλη την Ευρώπη. Επομένως πρόκειται, Τάσο, για το ίδιο εμβόλιο, για το εμβόλιο της AstraZeneca. Πρόκειται για το εμβόλιο της AstraZeneca ακριβώς και η γυναίκα αυτή, όπως είπαμε, ήταν 61 ετών. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τέλογλου.